και με την παρούσα συμφωνία, τη συμφωνία δηλαδή των Πρεσπών, αυτή αξιοποιείται για να οξυνθούν ακόμη περισσότερο οι αντιπαραθέσεις, οι άσφαιρες αντιπαραθέσεις οι οποίες τροφοδοτούν έναν κάλπικο διπολισμό ανάμεσα από τη μια μεριά στο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μεριά στη Νέα Δημοκρατία. Μια αντιπαράθεση η οποία ρίχνει νερό στο μήλο της παραπλάνησης, της εξαπάτησης για τον εγκλωβισμό των λαϊκών συνειδήσεων ανάμεσα σε δύο πολιτικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που συμπλέουν στις στρατηγικές επιλογές, έχουν πολύ μικρές διαφορές οι πολιτικοί τους, ανάμεσα δηλαδή στη Σκύρα και τη Χάριβδη, αλλά και από την άλλη τη μεριά διευκολύνει, υποδαυλίζει την ανάπτυξη εθνικιστικών απόψεων και αντιλήψεων. Άλλωστε, οι σχεδιασμοί για ένα νέο ακροδεξιό κόμμα ακριβώς πάνω σε αυτό πατούν. Η συμφωνία των Πρεσπών δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο, σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό και έχει βεβαίως σαφή στόχο την προώθηση των αμερικανονατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς αξιοποιούνται από την αστική τάξη στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Σε μια περιοχή όπου εξήνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα από τη μια μεριά στα ευρωατλαντικά συμφέροντα, δηλαδή στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη μεριά στη ρωσική παρουσία στην περιοχή, τον ισχυρό ενεργειακό ρόλο που αυτή έχει, αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας της κινέζικης οικονομίας στην περιοχή στα πλαίσια του νέου δρόμου του μεταξιού. Ποιοι είναι αυτοί οι αμερικανοατοικοί σχεδιασμοί? Πρώτον, πρέπει να έχουν, επιδιώκουν ακόμη πιο ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή για την περικύκλωση της Ρωσίας. Δεύτερον, να υλοποιηθούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί όσον αφορά τους αγωγούς και την προτεραιότητα των αγωγών που εξυπηρετούν τα ευρωατλαντικά, τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά συμφέροντα για αποδέσμευση από την ρώσικη ενέργεια. Και τρίτον, στην ισχυροποίηση της παρουσίας των αμερικάνικων και ευρωνοσιακών επιχειρηματικών ομήλων στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς το λέω εγώ και αξιοποιούν όλα τα μέσα. Αξιοποιούν υπαρκτές και ανύπαρκτες αντιθέσεις στην περιοχή. Πολιτική τους είναι η λογική του Διέρε και Βασίλευε. Και μέσα από αυτό χαράσουν και επαναχαράσουν τα σύνορα, δημιουργώντας κράτη προτεκτοράτα ακόμη και μιας χρήσης όπως για παράδειγμα το Κόσοβο. Έτσι λοιπόν οι αμερικανοατοικοί στην περιοχή αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης και κινδύνων στην περιοχή. Άλλωστε ο ιστορικός τους ρόλος αποτελεί και τον αδιάψευστο μάρτυρα. Γιατί η Ιουγκοσλαβία δεν κατέρευσε. Η Ιουγκοσλαβία διαμελίστηκε από τις επεμβάσεις αφενός μεν πρώτα της Γερμανίας και μετά των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ για να δημιουργηθούν τα συγκεκριμένα κράτη όπως και το κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν ο λύκος, όπως λέει η λαϊκή παροιμία, μπορεί να αλλάζει την προβιά, αλλά το χούι δεν το αλλάζει. Και τα αμερικανοϊμπεριαλιστικά συμφέροντα στην περιοχή είναι επικίνδυνα. Γιατί ακριβώς δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Για παράδειγμα, ακούστηκε και από άλλους, την υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας στην περιοχή, που βεβαίως αποτελεί επιλογή της αστικής τάξης της Αλβανίας. Ποιοι την υποστηρίζουν, σε ποιους σχεδιασμούς εντάσσεται? Δεν εντάσσεται άμεσα στους αμερικανοατοικούς σχεδιασμούς? Και οι εξελίξεις στο Κόσοβο αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν. Υποδαδίζουν τα αμερικανοατοικά συμφέροντα την υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας. Δεύτερον, η επιθετικότητα της Τουρκίας πώς αντιμετωπίζει από τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα? Ως διαφορές, λέει, ανάμεσα δύο κράτη. Επί της ουσίας παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υποδαδίζουν, ενισχύουν και στηρίζουν ακόμη περισσότερο την τουρκική επιθετικότητα. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση, και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός δηλώνει και ιδιαίτερα περήφανος, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια προοδευτική συμφωνία.
και ότι μπορεί να αποτελεί και τον εμβριουλκό προοδευτικών εξελίξεων. Αλήθεια, από πότε είναι προοδευτικό η ισχυροποίηση της θέσης των αμερικανοτοϊκών υπεριαλιστών στην περιοχή? Η έκθεση της Αμερικάνικης Πρεσβείας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική του βαθμού της προοδευτικότητάς σας. Τι λέει αυτή η έκθεση? Ότι η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια περίπλοκη περιοχή. Η Ελλάδα, λέει, είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδας, μέσα από τη δραστηριοποίηση της ναυτικής υποστήριξης των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη. Η ελληνική κυβέρνηση, λέει, η Αμερικάνικη Πρεσβεία υποστηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος να προσφέρει επιπλέον τοποθεσίες εκτός του κόλπου της Σούδας για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Βλέπε νέες στρατιωτικές, νέες βάσεις αμερικανοτοϊκές στην περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να την ενθαρρύνει για να υποστηρίξει και να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ένταξη στον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και βεβαίως πρέπει να προωθηθεί, λέει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η Αμερικανική Οικονομική και Πολιτιστική Δέσμευση στη βόρεια περιοχή της Ελλάδας, η οποία είναι όλο και πιο ευαίσθητη στη ρώσικη κακοήθη επιρροή και την οικονομική εξαπάτηση της Κίνας. Γι' αυτό και χρειάζεται να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στον ΗΠΑ σε στρατηγικούς τομείς και στην περιόθηση των ενεργειακών έργων. Και βέβαια να αξιοποιηθούν οι ΜΚΟ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εξάλληψη του αντιμερικανισμού στην Ελλάδα. Αλήθεια, από πότε είναι προοδευτικό η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στα Βαλκάνια απέναντι στην αντίληψη της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς? Τη δεκαετία του 90, με τις ανατροπές και το διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας, υπήρξε μια επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας και δίδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων. Το αποτέλεσμα, χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες, συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Είναι προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού αυτή η επιλογή? Άρα λοιπόν αυτό ακριβώς αποτελεί και την κοινή μήτρα και του ναι στη συμφωνία των κομμάτων που λένε ναι και αυτό που λένε όχι, χωρίς όμως υπερασπίζοντας αυτές τις προτεραιότητες και τις επιλογές του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας και των εθνικιστικών απόψεων. Κοινή λογική έχετε και ας φαίνεται ότι διαφωνείτε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτή η συμφωνία συμβάλλει στη συντηρητικοποίηση των συνείδησεων και είναι επικίνδυνη αντίληψη που μπορεί να ασκήσει τον ασκό του όλου τόσο ελυτρωτικές προβλέψεις που έχει μέσα, που μπορεί να υποδαβλίσουν τον εθνικισμό και από τη μία και από την άλλη πλευρά και τον υποδαβλίζουν και ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον το επιβάλλουν οι αμερικανοτοϊκοί σχεδιασμοί στην περιοχή. Όπως επίσης επικίνδυνη αντίληψη είναι η λογική περί συλλογικού αυτοπροσδιορισμού απέναντι στον ατομικό αυτοπροσδιορισμό. Συλλογικός αυτοπροσδιορισμός τι σημαίνει? Ότι μια ωραία πρωία μπορεί η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα να αυτοπροσδιοριστεί ως τουρκική μειονότητα και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι ασκός θεόλου ανοίγουν. Και από αυτήν την άποψη ολοκληρώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό το οποίο ισχυρίζονται ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Φίλης, ότι αποτελεί ρεαλιστική επιλογή που απαντά στο συσχετισμό δυνάμεων σήμερα, ένα συσχετισμό που αυτή η επιλογή δεν τον αμφισβητεί, αλλά δεν τον ενισχύει, είναι η υποταγή του λαού στο συσχετισμό των Αμερικανοατοϊκών, είναι καλλιεργεί την ιτοπάθεια και τη μυρολατρεία, ακυρώνει αυτή η αντίληψη την κοινωνική εξέλιξη. Δηλαδή, με βάση την αντίληψη πρέπει να είμαστε τουλοκτητική ακόμη κοινωνία, ακυρώνει την πάλη των τάξεων, ζήλεψε τη δόξα του Λάζαρη. Είναι αντιεπιστημονική και σκοταδιστική αντίληψη. Αν είχε αποδεχτεί αυτή τη λογική το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, τότε ούτε το ΕΑΜ, ούτε ο Ελλάς, ούτε ο Δημοκρατικός Στρατός δεν θα αποτελούσαν τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του εργατικού λαϊκού κινήματος ή επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, εμπόδιο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων μπορεί να βάλει μόνο ο λαός και ισχυρός λαός. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ, ευχαριστώ.